φόρων σε οικογένειες και επιχειρήσεις, μείωση εισφορών και σταθεροποίηση, να έχω τον κύριο οικονόμο αν είναι εύκολο, και, λοιπόν, να, και σταθεροποίηση. Αυτά θα κάνει ο Τσίπρας, δεν χρειάζεται. Ρωτάω τον κύριο οικονόμο. Εγώ... Κυρία Μεγάλο Οικονόμο, ρωτάω τον κύριο οικονόμο. Αυτά τα εφαρμόζει ο Τσίπρας. Και ό,τι κάνει και η εξωτερική πολιτική είναι του είναι πάρα πολύ καλή. Ναι. Πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό. Ναι. Και αυτό που είπε η κυρία Βρίνα, ναι. Η κυρία Βρίνα ανήκει στη Δημοκρατία. Εσείς που ανήκετε. Η κυρία Βρίνα δεν είναι η απλή νοικοκυρά, ναι. Είναι δούλα και κυρά. Ναι, ναι, ναι. Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είμαστε στον πολιτικό συνδεσμό γυναικών. Λοιπόν, γιατί έχω και φαρυγγίτιδα. Οι πολίτες μιλούν ελεύθερα. Δεν είναι πολίτης, είναι στέλεχος. Εγώ ήρθα να μιλήσω για αυτό που με διέφερε. Λοιπόν, εγώ σας λέω, ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος ηγέτης. Αυτό δεν έχει πειράσει. Κοράνω στο κεφάλι μου. Θα τα ψηφίσω όλα. Και να σας πω κάτι, αυτό που είπε η κυρία η τελευταία, ότι τα παιδιά μας ζούσανε, λοιπόν, εμένα το 99, λοιπόν. Πέρασε Αμερικάνο, συγγνώμη, και μου είπε, είσαστε μέσα στην καλή χαρά, αν ξέρατε τι χρωστάτε εσείς και τα εγγόνια σας, Αμερικάνο και πάλι λοιπόν. Οικόνομης. Λοιπόν, με διακόπτε κύριε αυτά. Ναι, αλλά μην με διακόπτε, δεν ξέρω, ας πούμε μια εκπομπή μόνη μου. Ακούστε, ακούστε, μόνοι σας, δεν μπορείτε κυρία Μεγάλη Οικονόμου. Με καλέσατε για μόνη μου. Όχι, μόνοι σας μια ώρα. Τι λέτε τώρα, ούτε πολιτικό. Κυρία Μεγάλη Οικονόμο, κύριε Μεγάλη Οικονόμο, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, ο συνάδελφός σας δεν έχει μιλήσει, ούτε ο κύριος Γιουγοράκος, ούτε ο κύριος Οικονόμο. Ο Τσίπρας είναι ηγέτης κ. Λεβεντιά, όλοι οι άλλοι είναι κουραβιέδες. Πάμε με τον κύριο Οικονόμο, ελάτε κύριε Οικονόμο, να δούμε τώρα η επόμενη οικονομική πολιτική, ποια θα είναι, η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει τον πολίτη ουσιαστικά. Ελάτε. Ελάτε. Μήπως ήταν λίγο άτυχος αυτός ο χαρακτηρισμός για τους υπόλοιπους. Όχι, βγήκε τελείως αφόρμητα. Και το κουραμπιέ που είπα ήταν πάρα πολύ μαλακό. Θα μπορούσα να πω κάτι πιο βαρύ ακόμη. Πιο βαρύ από τους κουραμπιέδες. Τι θα λέγατε, κύριε Μεγάλο Οικονόμο, ότι είναι... Υπάρχει κάτι άλλο που αρχίζει από κάπα. Α, μάλιστα, μην το πείτε καλύτερα. Αφήστε το, γιατί είναι για σουρού. Γι' αυτό έχουμε σουρού, γι' αυτό δεν το λέω. Είπατε θα πείτε και κάτι χειρότερο από κάπα. Τι εννοούσατε? Άμα πάτε στον τουαλέτα. Πώς? Δεν πω θα τίποτα. Ο κύριος Γιακουμής το έπιασε. Πείτε το ευθέως, αφού τα λέτε εσείς. Δεν έχετε θέμα. Ο κουραμπιές είναι πάρα πολύ ωραίο και γλυκό. Ναι, είναι γλυκό. Ναι, γιατί είναι γλυκό. Ήταν και πρόσφατο, λόγω Χριστουγέννων, μια χαρά ήταν οι κουραμπιέδες, γιατί τους κατηγορούμε. Πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους εσάς και καλό μήνα βεβαίως, γιατί ουσιαστικά σήμερα ξεκινά για την δική μας τηλεοπτική εκπομπή ο δεύτερος μήνας του 2019. Εγώ πραγματικά ντρέπομαι για όλα όσα πραγματικά συμβαίνουν στην Ελληνική Βουλή το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι το αποκορύφωμα, η αθλειότητα, η γραφικότητα, η γελιότητα της κυρίας Μεγαλοοικονόμου. Θαρώ ότι είναι ένα ντέρμπι ανάμεσα σε εκείνη, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, τον κύριο Φωκά και άλλα λουλούδια αυτής της γλάστρας. Γιατί περί γλάστρας ο λόγος, φυσικά αδικεί αυτό το σχόλιο μου την πλειονότητα των βουλευτών, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με όλο αυτό με όλη αυτή την παιδική χαρά. Αλλά ας τους λουστούμε όλοι, γιατί δεν ξέρουμε από ό,τι φαίνεται πολλοί από εμάς να ψηφίζουμε. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου, να πω αγαπητές φίλες και φίλοι σε όλες και όλους εσάς, δεν εκλέχτηκε με σταυρό προτίμησης. Στις εκλογές του 2015 την πήρε ο κύριος Λεβέντης, γιατί θέλει να την βάλει πρώτη σε μία λίστα για να διώξει κάποιον άλλον, ο οποίος εδικαιούτο θεωρητικά την έδρα και την φύτεψε εκεί, γι' αυτό και γκρινιάζει και φωνάζει. Εγώ, επειδή έχω γνωρίσει κάποιους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ από κοντά, επαγγελματικά πάντα, αναρωτιέμαι αν δεν νιώθουν ντροπή και οι ίδιοι που αυτή η κυρία είναι βουλευτής του κόμματός τους. Αυτή εδώ η κυρία, η οποία, δεν ξέρω, έχω μεγαλώσει πολλές και διαφορετικές γειτονιές, είχαμε διάφορες κατίνες, αλλά τόσο κατίνα δεν θυμάμαι να είχαμε στις γειτονιές μου. Η οποία είπε ότι θα μπορούσε να μιλήσει πιο σκληρά από το να χαρακτηρίσει τους πολιτικούς κουραμπιέδες. Και ακούσα την περιγραφή που έκανε. Λέγεται Μεγαλοοικονόμου, λατρεύει τον κύριο Τσίπρα, είναι φανατική του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία από εκείνους
οι οποίοι καθορίζουν το δικό σου, το δικό μου, το μέλλον όλων μας. Η κυρία, η οποία, όπως την βλέπετε, παίρνει μέρος στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, που δείχνει το ποια είναι η κυρία μεγαλοοικονόμου. Λίγο καιρό πριν είχε χάσει το δρόμο και τον έψαχνε και έχει πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολύ γούστο το βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσετε. Κυρία μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών. Ελάτε, κύριε. Να συνοδεύσει κάποιος τον κύριο μεγαλοοικονόμου στο βήμα. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε βουλευτέ. Τώρα που το βρήκαμε να ξεκινήσουμε, κύριε μεγαλοοικονόμου. Τι είπα. Τώρα που βρήκαμε το βήμα, λέω. Τι θέλετε, κύριε Κυριαζίδη. Πήρα φόρο, πάω πιο πάνω. Για τα θεωρία. Ντροπή, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θλίψη, ντροπή, αγανάκτηση, οργή, θυμός, απόγνωση. Όλα τα συναισθήματα του κόσμου είναι συγκεντρωμένα σε όλους, όλες, εκείνους, εκείνες, οι οποίες πιστεύουν στην πολιτική, αλλά με τέτοια λουλούδια στο κοινοβούλιο αποθαρρύνονται και απογοητεύονται, αγαπητές φίλες και φίλοι, πραγματικά. Άντε για την Ένωση Κεντρών και τον κύριο Λεβέντη ταιριάζουν αυτά τα φρούτα. Για τον ΣΥΡΙΖΑ απορώ, στον ΣΥΡΙΖΑ απορώ πώς τα χώρεσε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και οι άλλοι προοδευτικοί, αριστεροί, δημοκράτες, επανωστάτες, κοινωνικά κινήματα και διάφορες άλλες κλασικοί χαρακτηρισμοί. Τώρα, τις προηγούμενες μέρες, πολλοί από εμάς, βάζω και τον εαυτό μου, είχαμε βάλει στο κάδρο τον κύριο Βούτση, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ο πλέον κομματικός και με διαφορά ο χειρότερος πρόεδρος της Βουλής, τον οποίον είχε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επειδή ακριβώς είναι κομματικός. Ωραίος, είναι συμπαθητική φυσιογνωμία, είναι, αλλά είναι πάρα πολύ κομματικός. Δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν γνωρίσει κάτι ανάλογο ο πρόεδρος της Βουλής να είναι περισσότερο κομματάρχης και λιγότερο θεσμικός, γιατί είναι ο τρίτος στη τάξη. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Βουλής. Ο κύριος Βούτσης έχει ξεφύγει, δεν το λέω για πρώτη φορά. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Όταν κατεβαίνει, μιλάει σαν βουλευτής, μαλώνει πάντα τους βουλευτές αντιπολίτευσης. Είναι επιθύνιο όργανο του κόμματός του, δυστυχώς. Ο ίδιος επέλεξε να είναι έτσι και γι' αυτό η κριτική από μέρους μου. Ο κύριος Βούτσης, λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες, μας είπε ότι λόγω του προβλήματος που έχουμε με τον κύριο Παπαχριστόπουλο και το ενδεχομένου η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ να διαλυθεί, παρενέβη ο κύριος Βούτσης και μας προειδέασε για σήμερα, λέγοντας ότι θα αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής. Θα κάνει δηλαδή μετατροπές τέτοιες, ώστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες να παραμείνουν με τα προνόμια τα οποία έχουν, όπως και ο Πάνος Καμένος. Τούτο, λέγεται από πολλούς, έγινε και γίνεται βιαίως, άκομψα, στα όρια των κόκκινων γραμμών και πέρα από εκείνες, γιατί ο κύριος Καμένος απασφάλισε. Να θυμίσω ότι ο κύριος Καμένος, μάλλον να το πω διαφορετικά, μεγαλοδημοσιογράφος, σε εισαγωγικά, ο Γιώργος Τράγκας, πριν από τρεις μέρες, έκανε μια αποκάλυψη η οποία ταρακούνησε το σύμπαν, απλά δεν αποδείχθηκε ακόμη, αλλά σήμερα επανήλθε και λέει ότι δεν είπε ψέματα, λέει αλήθεια, για ένα ταξίδι υποτιθέμενο του Πρωθυπουργού στις Μαλδίβες, όταν καιγόταν ο κάλαμος στην Αθήνα. Λέγεται ότι επειδή ο κύριος Καμένος είναι πολύ κοντά στον κύριο Τράγκα και ο κύριος Τράγκα στον κύριο Καμένο, ότι εκείνος έδωσε την πληροφορία ώστε να τρομοκρατηθεί το Μέγαρο Μαξίμου και ο Αλέξης Τσίπρας. Και τρομοκρατούμενοι στο Μέγαρο Μαξίμου έβαλαν τον κύριο Βούτση να κάνει ή να επιχειρήσει να κάνει αυτό που ήταν σήμερα προγραμματισμένο. Δηλαδή να βρει έναν τρόπο στα όρια, επαναλαμβάνω, της εκτροπής, λίγο πριν, λίγο μετά, ελάχιστη σημασία και δεν είναι δική μου φράση. Μίλησα με τέσσερις διαφορετικούς ανθρώπους, δύο έγκριτους νομικούς και δύο πρώην προέδρους και αντιπροέδρους της Βουλής. Οι οποίοι μου είπαν τα ίδια πράγματα, ότι αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Αυτό το οποίο επιχειρήθηκε ή θα γινόταν από τον κύριο Βούτση, δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει,
ήταν και είναι όντως τα όρια μιας εκτροπής, γιατί επειδή ο κανονισμός δεν τους βολεύει, λένε να αλλάξουν τον κανονισμό. Σήμερα, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει ένα σημαντικό ταξίδι επαφές με τον κύριο Ερντογάν στο Πατριαρχείο κλπ, έστειλε επιστολή. Στην επιστολή του ο κύριος Τσίπρας, ούτε λέει ούτε πολύ, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: θα σας πάρω ένα απόσπασμα, εκείνο το οποίο αυτό εδώ αφορά σε όλα όσα ακούστηκαν τούτες τις μέρες. Εκβιαζόμενος δεν υπήρξα ποτέ και από κανέναν. Και δεδομένου ότι δεν επιθυμώ να επιτρέψω σε κανέναν να αξιοποιεί τη δημοκρατική μου ευαισθησία για να με συκοφαντεί, σας ζητώ να μην αναλάβετε καμία πρωτοβουλία για αλλαγή του ισχύοντος κανονισμού, ούτε κατά ένα σημείο στίξης. Και για οποιαδήποτε αμφισημία του ισχύοντος κανονισμού, σας παρακαλώ όπως προστρέξετε στη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Τι μας λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας? Μάλιστα η επιστολή δεν είναι μόνο αυτή, είναι κάτι παραπάνω, είναι περίπου μια σελίδα, όπου λέει ότι εγώ από την αρχή της εβδομάδος ενημέρωσα τον κύριο Βούτση να βρει να κάνει κάτι για λόγους ιδεολογικούς δικούς μου, ώστε να τακτοποιήσουμε την εκκρεμότητα απέναντι στους ανεξάρτητους Έλληνες και στις κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες διαλύθηκαν. Τώρα για την ιστορία να αναφέρω ότι ο πρώτος ο οποίος διέλυσε τις κοινοβουλευτικές ομάδες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος. Σήμερα το πρωί είχα μια τέτοια συζήτηση με τον κύριο Φάμελο, υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος αυτά μου έλεγε. Του λέω: μα συγγνώμη κύριε Φάμελε, τι είναι αυτά που λέτε? Εσείς που δίνετε στέγη σε στελέχη άλλων κομμάτων για να τους έχετε και να ψηφίζουν τα νομοσχέδια και τη Συμφωνία των Πρεσπών, λέτε να βρείτε συνταγή ή φάρμακο για να υπάρχουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες? Τις καταστρέφετε δηλαδή οι ίδιοι επειδή τους δίνετε δωράκια και λέτε μετά να βρούμε και έναν τρόπο να τις καλύψουμε, φοβούμενοι μήπως ο τρελοκαμένος, εισαγωγικά, ο απασφαλισμένος καμένος σας καταστρέψει? Γιατί αυτό βγάλαμε ως συμπέρασμα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας στην επιστολή του λέει ότι στην αρχή αυτό ζήτησε από τον κύριο Βούτση και λέει: αλλά επειδή είδα πολλές αντιδράσεις και διάφορα πράγματα, δεν κάνουμε τίποτε, παραμένει όσο έχει το πράγμα. Ακούστε με λίγο. Επειδή παλιώς στα αμφιθέατρα ο κύριος Τσίπρας, αλλά πολλοί από εμάς περάσαμε από αμφιθέατρα, αλλά κάναμε και κάτι άλλο στη ζωή μας περισσότερο, ας μου επιτραπεί να ρισκάρω κάτι. Ο Τέρες Κουίκ δεν θα κρατήσει την έδρα του. Δεν το ξέρω, ρισκάρω. Εικάζω. Ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή, την οποία πήγε να διευθετήσει ο κύριος Βούτσης, αλλά επειδή φοβήθηκαν ότι θα εκτεθούν χοντρά, γιατί η αντιπολίτευση βγήκε στα κάγκελα. Γι' αυτό και σήμερα ο κύριος Τσίπρας με την επιστολή του τα γύρισε, αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες όλοι εμείς οι οποίοι ήμασταν απέναντι. Ότι επιχειρήθηκε μία μεθόδευση η οποία θα ήταν πραγματικά και άκομψη, αλλά και κόντρα στην εύρυθμη λειτουργία με βάση τον κανονισμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτά για τον κύριο Βούτση, για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Καμένο και τα υπόλοιπα. Ο κύριος Λοβέρδος παρενέβη και ορθώς έκανε και παρενέβη, αγαπητές φίλες και φίλοι, στο εν λόγω θέμα, γιατί πραγματικά το θέμα φωνάζει από μακριά. Γράφει ο Ανδρέας ο Λοβέρδος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά και το Σύνταγμα. Φτάνει πια. Τα παιχνίδια με τους θεσμούς βλάπτουν σοβαρά τη δημοκρατία. Ποιος λόγος ανάγκασε τον Πρωθυπουργό να απευθύνει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής για τα αυτονόητα? Τι άλλαξε από τότε που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής? Η κυβέρνηση στο θέμα αυτό είναι βαθύτατα εκτεθειμένη, είναι δική μου επισήμανση αυτή. Συμφωνώ απολύτως με την ανάρτηση, το περιεχόμενο της ανάρτησης του κυρίου Λοβέρδου. Άλλωστε, τις προηγούμενες μέρες αυτά υποστήριζα και εγώ ως δημοσιογράφος. Όλο αυτό το πράγμα είναι στα όρια του. Τι να πω, μην το χαρακτηρίσω, ήδη και μεσημέρι, δεν κάνει. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια ανοχής και αντοχής αυτός ο τρόπος διαχείρισης θεσμικών ζητημάτων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα θεσμικό, το οποίο άπτεται της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Αλλά γίνονται πολλοί πειραματισμοί. Ακόμη ένας θα μου πείτε, θα βγει ακόμη μια μεγαλοοικονόμου. Γι' αυτό το Κοινοβούλιο μας, γι' αυτό στη Βουλή, έστειλε ο κόσμος, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι οι οποίοι είστε σοβαροί στο πολιτικό μας ψηφιωτό, έστειλε κάθε καρυδιά σκαρίδι. Γιατί αυτά κάνετε και απογοητεύετε τον κόσμο. Και ο κόσμος σήμερα τα λούζεται. Όλα αυτά τα στολίδια του Κοινοβουλίου από τα μικρά κόμματα, τα οποία πολύ θέλαμε να τα στείλουμε στη Βουλή, και είδατε τι σημαίνει να έχεις 8 κόμματα στη Βουλή. Πόσα παζάρια, πόσες συναλλαγές, πόσες αποστασίες, πόσες συζητήσεις στο παρασκήνιο, μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ο ένας να κράζει τον άλλον, ο δεύτερος να επιτίθεται στον πρώτο,
πολιτικοί αρχηγοί να δίνουν γραμμή, να πάρουν στα κόμματά τους ανεξάρτητους βουλευτές για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Και όλα αυτά γιατί έχουμε 8 κόμματα, 3-4 μικρά, τα οποία ο κόσμος από την κοινωνική αγανάκτηση και οργή τα στήριξε, τα ψήφισε, δήθεν κόντρα στα μεγάλα, στους μεγάλους σχηματισμούς και είδατε τι ακριβώς συνέβη και τι συμβαίνει στην χώρα μας όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, έχουμε μια δημοσκόπηση, της οποίας τα ευρήματα τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δεν θα μπω στο... Είναι και αυτό μέσα, πρόθεση ψήφου κλπ. Αυτό είναι και μια κλασική ερώτηση και μια εικόνα η οποία είναι σταθερή στο σύνολο των δημοσκοπήσεων, με εξαίρεση αυτόν τον τύπο, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, από το περιβάλλον του κυρίου Βερναρδάκη, έκανε μια εταιρεία με 100 ευρώ, ήκε, χωρίς γραφεία, χωρίς τίποτα. Απολύτως μια ανάρτηση στο Facebook έχει, αλλά κάνει δημοσκοπήσεις για λογαριασμό του Βαξεβάνη στο ντοκουμέντο και μάλιστα αυτή έφερε τη διαφορά, Vox Pox, κάπως έτσι λέγεται, έχει φέρει τη διαφορά κοντά στις 2,5% ποσοστιαίες μονάδες και καλύτερο πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Τα αφήνω στην κρίση σας, γιατί θέλω να δω κάτι άλλο. Έχουμε λοιπόν τα ευρήματα της μέτρων ανάλυσης, η οποία και αυτή είχε πέσει στο παρελθόν έξω, έτσι, η δημοσκοπήση είναι... Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Και σε άλλες χώρες είδαμε ότι διαφορετικά πράγματα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις και διαφορετικά έβγαλαν οι κάλπες, αλλά όχι συνταρακτικά μεγάλες διαφορές. Έχω λοιπόν να ξεκινήσω με την πρόθεση ψήφου, εκτίμηση ψήφου, για ενδεχόμενες βουλευτικές εκλογές της μέτρων ανάλυσης. Βλέπετε, 25,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, 37,2% η Νέα Δημοκρατία, 9,1% η Χρυσή Αυγή, 7% το Κίνημα Αλλαγής, 6,1% το ΚΚΕ, 1,9% το Ποτάμι, 1,3% Ανεξάρτητοι Έλληνες, 2,7% η Ένωση Κεντρών. Αυτά είναι τα κοινοβουλευτικά μας κόμματα και έχουμε Λαϊκή Ενότητα 1,5%, Ανταρσία 1,3%, Ελληνική Λύση 2,8%, άλλο κτλ. 4%. Η έρευνα από τη Μέτρων Ανάλυσης, φίλες φίλοι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία άλλη κάρτα της εν λόγω δημοσκόπηση, η οποία έρχεται να ανατρέψει κάποια πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας. Έχει να κάνει με την πρόθεση ψήφου αναλόγως της κατηγορίας. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις κατηγορίες. Έχει ελεύθερους επαγγελματίες, γεωργούς, μισθωτούς δημόσιου τομέα, μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, άνεργους, φοιτητές, νοικοκυρές, συνταξιούχους. Αυτό το οποίο κάνει πάρα πολύ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι στους μισθωτούς στο δημόσιο τομέα, γι' αυτό λέω ότι ανατρέπεται μια εικόνα που έχουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 20,8% ενώ η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να έχει 27,4%. Εκεί όπου τα πάει καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό ανατρέπει μια εικόνα που έχουμε, είναι στους μισθωτούς στον ιδιωτικό τομέα, όπου φαίνεται να προηγείται με 22,1% ενώ 17,9% της Νέας Δημοκρατίας. Στις άλλες κατηγορίες δεν έχω κάποια φοβερή και τρομερή έκπληξη. Στους φοιτητές είναι οριακή η διαφορά. Εκεί όπου είναι πολύ μπροστά η Νέα Δημοκρατία είναι στους συνταξιούχους, παρόλο που η κυβέρνηση έκανε πραγματάκια για τους συνταξιούχους, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει μια απήχηση 39,7% πρόθεση ψήφου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 18,1%. Επίσης, αυτό είναι αναμενόμενο βεβαίως, στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πολύ μπροστά η Νέα Δημοκρατία, έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό, 31,9-32%, το λέω χοντρικά, με 16,6, περίπου 17 του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακάτω βλέπετε και τα υπόλοιπα κόμματα. Κάτι άλλο το οποίο σημείωσα, κρατήστε λίγο την κάρτα, γιατί μια στιγμή να το δω που το έδωσα. Ναι, εδώ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το τεράστιο ποσοστό που έχει η Χρυσή Αυγή στους γεωργούς, είναι 21,9%. Είναι απίστευτα μεγάλο το ποσοστό, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και μου έκανε πραγματικά μεγάλη, μεγάλη εντύπωση. Αυτά από την Μέτρων Ανάλυσης και τα ευρήματά της. Ευχαριστώ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Ευχαριστώ, κύριε Αμανατίδη. Σήμερα είχα στο ραδιόφωνο τον έναν αγαπημένο από το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα και εσάς στην τηλεόραση. Ποιος είναι ο άλλος? Δεν ξέρετε ποιος είναι ο αγαπημένος. Ποιοι είναι οι δουλευταράδες στο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη? Αυτό εσείς το λέτε, αλλά ποιος είναι? Μετά από εσάς, ποιος είναι δουλευταράς στη Θεσσαλονίκη? Πολύ δουλευταράς. Δύσκολη ερώτηση. Εγώ βεβαίω καταλάβατε τι προτιμήσεις, βέβαια είναι προτιμήσεις τώρα. Ποιο θεωρείτε? Εγώ ξέρω, θα το πω εγώ.
Όλοι οι συνάδελφοι είναι. Δεν μπορώ εγώ να πω. Όπως και αν με ρωτήσετε ποια ομάδα είστε, θα πω μια συμπάθεια, αλλά από εκεί και μετά είναι όλες τις Θεσσαλονικές. Δεν το ξέρω. Με τον πάρουν όλοι τώρα, δεν μπορεί. Όχι τώρα, εντάξει, τα παιδιά μου είναι. Εντάξει, φέτος με τον πάρουν όλος ο κόσμος. Αλλά, όχι, όχι. Τα είναι από παλιά. Είναι παλιές αυτές. Αλλά είναι και ο Φάρμανας Καλαμαριάς, το Σοκράτη, το Φάρμανο. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τον εκτιμώ, γιατί δουλεύει. Και εσείς δουλεύατε. Και αυτό, είναι και αυτοδιοικητικός, ο οποίος δούλεψε και στην όχι, δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Και στον τομέα του είχε κάνει δουλειά στο Υπουργείο. Του βάλα και δύο-τρία βέβαια ερωτήματα. Λέει, μου αρέσει να συζητάω μαζί σας γιατί βάζετε δύσκολα ζητήματα, αλλά τα καταφέρνει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Να είστε καλά. Αλλάξαμε θέση, τι έγινε. Συνήθως τον κύριο Γκιουλέκα τον έχω εδώ. Μας έχει τάνα. Όχι, σου θέση ο Αρβαντίδης. Έχω βγάλει ένα κρυθαράκι στο μάτι. Α, εντάξει. Εδώ, και γι' αυτό το λόγο μου λέει κάτσε από εδώ λέει, για να... Μας έχουν βάλει στη μέση, ανάμεσα είμαι στις δύο. Καλύτερα, παίζεται ο Κώστας Γκιουλέκας από τη Νέα Δημοκρατία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρέσει έχουμε και το στυλ. Τα δύο άκρα, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, αριθμητικά ως τώρα τουλάχιστον. Έχουμε κλείσει το μικρότερα στη μέση. Και το δημοσιογράφο. Εκτός να αλλάξουν στις εκλογές, να τα πούν όλα αυτά. Και βάλατε το δημοσιογράφο φορές γραβάτα. Βγάλατε όλες τις γραβάτες, σας έχει επιβάλει και ο Τσίπρας μοντέλο. Και κύριε Βαναντή, δεν είναι πράγματα αυτά. Δευτέρα μεσημέρι, γραβάτα. Γιατί για μένα είναι τρίτη απόγευμα, πώς το βλέπετε. Σας είναι επαγγελματικό. Είναι μια γραβάτα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους δυο σας που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω κατευθείαν στην κουβέντα μας. Θα κρατήσω κανένα δύο-τρία βιντεάκια τα οποία έχουν πολύ γούστο για αργότερα. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Αμανατίδη. Αυτή η επιστολή του κυρίου Τσίπρα, τη σχολεία, είμαι βέβαιος ότι θυμόσατε έξω με αυτά που έλεγα. Για ποιο λόγο γράφτηκε? Κοιτάξτε, νομίζω ήταν η απάντηση σε κάτι το οποίο. Εντάξει, υπάρχει μια ευαισθησία κάποια θέματα να τακτοποιηθούν. Από τη στιγμή όμως που προσπαθεί κάποιος να δώσει, ειδικά εξωτερική αντιπολίτευση, μια τελείως διαφορετική ερμηνεία και ότι ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος κλπ. Υπάρχει κανείς γιατί λόγος. Το άλλαξε. Εδώ μας είπε ο κ. Τζανακόπουλος, Δευτέρα μεσημέρι αυτό αλλάζει. Τι άλλαξε και το αλλάζει? Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει. Κοιτάξτε, στη συζήτηση στην Επιτροπή ίσως γίνει ίσως για κάποια διεύρυνση σε σχέση με τους αρχηγούς. Αλλά σε σχέση με τον κανονισμό δεν θα αλλάξει οτιδήποτε. Εγώ βάζω στοίχημα. Άρα, κοιτάξτε, τώρα εδώ η παροιμία είναι πα να κάνει ένα καλό. Να τα ακούσει και από πάνω. Όχι, δεν πήγε να αναπτύξει. Πήγε ω κυβέρνηση εδώ, αγαπητέ μου Γιάννη, κύριε Αμανατίδη, τα λέμε τα πράγματα. Πήγε η κυβέρνηση. Να επιχείρησε μια μεθόδευση για να τακτοποιήσει τον Καμένο και τον Παπαχριστόπουλο. Υπήρξε σύσσωμη και πάνδημη αντίδραση από όλα τα κόμματα. Δεν υπήρξε κάποιο να συμφωνήσει. Και το πήρατε πίσω σήμερα με την επιστολή του κ. Τσίπρα. Γιατί το ανοίξετε το θέμα την Παρασκευή? Και το ποτάμι. Και το ποτάμι. Και το ποτάμι, ίσως και τον κύριο Λεβέντη. Αν σας ενοχλεί, ενοχλεί τόσο πολύ που χαλάνε οι κοινοβουλευτικές ομάδες, γιατί κρατάτε τα στελέχη τους? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Βουλή έχει 16 ανεξάρτητους. Το θέμα δημιουργήθηκε. Τώρα, σε αυτή την περίοδο. Δεν είναι κάτι το οποίο είχε αντιμετωπιστεί από παλιά, οπότε ο κανονισμός της Βουλής ή τα κόμματα να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα παλιότερα. Είναι ένα νέο πράγμα. Το οποίο θα τοποθετηθεί και το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία μέσα στην Επιτροπή. Αλλά το κλίμα που δημιουργήθηκε με το ότι υπάρχει θέμα σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει καμία τέτοια. Και το κόβει ο Αλέξανδρος Τσίπρας και τελείωσε. Μάστε, κύριε Γιουλέκα, τι λέτε? Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό δείχνει το αλαλούμ πραγματικά μια. Κυβέρνησης που είναι σε αποδρομή. Ο Αλέξης Τσίπρας διαχειρίζεται την επερχόμενη ήττα, όπως φαίνονται όλα, αλλά με έναν τρόπο που θα σας έλεγα ότι θυμίζει ότι όλη η κατάσταση είναι ένα πολιτικά βέβαια όρο σε ένα τσίρκο. Δηλαδή, τι, είδαμε τον κύριο Καμένο. Προκειμένου να κρατήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα στην ψήφο εμπιστοσύνης, διέγραψε δύο βουλευτές του, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης, αλλά άλλους δύο που ψήφισαν επίσης υπέρ, τους κράτησε για να κρατήσει την ομάδα. Όταν του φεύγει ο Παχριστόπουλος, βγαίνει ο πρόεδρος της Βουλής με όλο το σεβασμό στο θεσμό, ως κομματάρχης. Το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην επιστολή, λέει, το ζήτησα εγώ από τον Βούτ στην αρχή της εβδομάδας. Τώρα είναι δυνατόν, δηλαδή είναι φοβερά πράγματα. Στην επιστολή του κύριου Όχι, Τσίπρας. Βγαίνει και λέει στον Παπαχριστόπουλο, το βουλευτή Παπαχριστόπουλο, μη παρετήσε, περίμενε να τελειώσουμε το πρωτόκολλο ένταξης και μετά. Αυτά δεν γίνονται πουθενά, δηλαδή στην Ουγκάντα δεν γίνονται. Ο πρόεδρος της Βουλής να λέει σε έναν βουλευτή ο οποίος έχει προαναγγείλει την παρέτησή του, στάκα μια εβδομάδα, να περάσουμε αυτά που θέλουμε και μετά παρετήσου. Έρχεται τώρα ο κύριος Τζανακόπουλος και τα προαναγγέλει όλα και λέει και με έναν βουλευτή θα είναι αρχηγός. Και λέμε καλά ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Δηλαδή αν εγώ εξαπατήσω τον ελληνικό λαό αύριο, ένα υποθετικό παράδειγμα, και κάποιοι άνθρωποι με ψηφίσουν.
και τελικώς αποδειχθεί στην πορεία ότι εγώ ήμουν ένας φαύλος. Και με εγκαταλείψουν αυτοί που με ψήφισαν. Εγώ θα είμαι πολιτικός αρχηγός, γιατί κάποτε είχα αυτό το πράγμα με αυτές οι ανατροπές. Δεν αφορά μόνο το κόμμα των Ανέλων. Αφορά και τώρα είναι συνολικό. Είναι και αφορά, δηλαδή είναι για πρώτη φορά, κύριε Γιουλέγκα, επειδή το ξέρετε και τώρα. Θα καθίσω να το δώσω το λόγο, δεν θα δώσω. Θα πάω στη διαφήμιση και θα πω μετά. Απλά θα πω στον κύριο Βαϊντίδη να ετοιμαστεί για ένα στοίχημα. Εγώ πάω στοίχημα ότι ο Terence Quick θα δώσει την έδρα του. Δεν την κρατήσει μετά τον Παπαχριστόπουλο. Ό,τι στοίχημα θέλετε. Πάμε στη διαφήμιση και επιστρέφουμε.